Γεια σας. Ονομάζομαι Βάλια Κωνσταντινίδου, είμαι γεωπόνος και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, εν συντομία ΠΕΙΓΕΠ. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ΠΕΙΓΕΠ είναι ένας φορέας που αποτελείται από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα του πρασίνου, δηλαδή γεωπόνους, δασολόγους, αρχιτέκτονες τοπίου και γενικότερα όλους όσοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φάση παραγωγής έργων πρασίνου. Σκοπός της, πέρα από την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των μελών της, είναι η ανάδειξη, η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των επιστημονικών της δράσεων, των εκπαιδευτικών της σεμιναρίων και γενικότερα μέσω της συνεργασίας με άλλους αντίστοιχους φορείς. Όπως θα δείτε και εσείς, σήμερα είμαστε στο λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και όμορφα σημεία της Αθήνας, λόγω της εξαιρετικής του θέας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελεί ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, ο οποίος διαθέτει μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι για να μιλήσουμε για τη βιοποικιλότητα, τη σημασία της και το ρόλο της στην κλιματική αλλαγή, με αφορμή τη συμμετοχή της ΠΕΙΓΕΠ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα για το έτος 2020. Εσείς θεωρείτε ότι γνωρίζετε αρκετά για τη βιοποικιλότητα και τη σημασία της στη διατήρηση της ζωής όπως την ξέρουμε? Για να δούμε. Η βιοποικιλότητα είναι ένας σύνθετος όρος από τις λέξεις βίος, δηλαδή τη ζωή, και την ποικιλία. Τον όρο το χρησιμοποιούσε για αρκετά χρόνια ο κλάδος της οικολογίας για να εκφράσει την ποικιλία των μορφών ζωής σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Καθιερώθηκε όμως η χρήση του μετά την υπογραφή της συνθήκης του Ρίο Ντετζανέιρο το 1992. Τελικά, τι είναι βιοποικιλότητα και πού εξυπηρετεί τη ζωή του ανθρώπου? Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των οικοσυστημάτων, των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον πλανήτη ή σε ένα συγκεκριμένο βιότοπο. Η βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντική για την ευημερία του ανθρώπου, διότι προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες στηρίζουν την οικονομία και την κοινωνία. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η επικονίαση, η ρύθμιση του κλίματος, η αντιπλημμυρική προστασία, η γονιμότητα των εδαφών και η παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, ινών και φαρμάκων. Δυστυχώς όμως τις μέρες μας τα νέα δεν είναι καλά. Παρατηρείται μια σταθερή απώλεια της βιοποικιλότητας με σοβαρές συνέπειες για τη ζωή του ανθρώπου και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Βασικές αιτίες αυτής της απώλειας είναι οι αλλαγές που προκαλούνται στα φυσικά οικοσυστήματα λόγω της εντατικής αγροτικής παραγωγής, των κατασκευών, των λατομείων, της υπερεκμετάλλευσης των δασών, των ωκεανών, των ποταμών, των λιμνών και των εδαφών, καθώς και λόγω της έλευσης ποικίλων ξενικών χωροκατακτητικών ειδών, της αυξανόμενης ρύπανσης και της ολοένα εντυνόμενης σε παγκόσμιο επίπεδο κλιματικής αλλαγής. Στην Ευρώπη, η ανθρώπινη δραστηριότητα διαμορφώνει τη βιοποικιλότητα για περισσότερο από 5.000 χρόνια, δηλαδή από τότε που άρχισε να εντείνεται η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ωστόσο, τα τελευταία 150 έτη παρατηρούνται δραματικές και επιταχυνόμενες αλλαγές στη χρήση της γης, εντατικοποίηση της γεωργίας, αστικοποίηση και τέλος εγκατάλειψη της γης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, εγκαταλείφθηκαν πολλές καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες συνέβαλαν στη διατήρηση τοπίων με πλούσια βιοποικιλότητα. Παράλληλα, ο σύγχρονος ευρωπαϊκός τρόπος ζωής βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή πόρων και αγαθών από ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που συχνά ενθαρρύνει τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη και εντείνει το πρόβλημα της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων. Ας εστιάσουμε τώρα στο έδαφος, που είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος που συχνά τον παραβλέπουμε. Το πλήθος των μικροοργανισμών που ζουν σε μία κουταλιά υγιούς εδάφους είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλήθος των ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στη Γη. Έτσι μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό ότι το έδαφος φιλοξενεί το 1 τέταρτο της βιοποικιλότητας του πλανήτη και σε αυτό παράγεται το 95% της τροφής του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πόρος ο οποίος υποβαθμίζεται συνεχώς. Ήδη μέχρι σήμερα το 33% των εδαφών παγκοσμίως έχουν υποβαθμιστεί. Οι κακές καλλιεργητικές πρακτικές, η καταστροφή των δασών, η υπερβόσκηση, η ρύπανση και η επέκταση του οικιστικού ιστού και των υποδομών είναι μερικές από τις βασικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή την υποβάθμιση. Στις πόλεις, αν και ζει το 59% των κατοίκων του πλανήτη, μεγάλες επιφάνειες εδάφους εξακολουθούν να εξαφανίζονται κάτω από τις νέες υποδομές, που συχνά επεκτείνονται με αυθαίρετο τρόπο και έτσι μειώνονται συνεχώς οι ακάλυπτοι και οι ελεύθεροι χώροι. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ αναφέρει ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη εξαφανίζονται 892 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους λόγω των υποδομών που ισοδυναμεί με την έκταση της πόλης του Βερολίνου. Αντίστοιχα, σε παγκόσμιο επίπεδο εξαφανίζονται 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, δηλαδή έκταση μεγαλύτερη από το 1 τρίτο της Ελλάδας.
Πρόκειται για εδάφη που θα εξαφανιστούν λόγω της αλόγης της οικιστικής ανάπτυξης, δηλαδή εδάφη που δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε και να αναλογιστούμε όλες τις αρνητικές συνέπειες της υποβάθμισης του εδάφους στη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, η σωστή διαχείριση του εδάφους και των υπόλοιπων φυσικών πόρων οδηγεί στην προστασία της βιοποικιλότητας, με αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα να παραμένουν ικανά να θρέψουν και να υποστηρίξουν γενικότερα τις μελλοντικές γενιές των ανθρώπων στον πλανήτη Γη. Ο ρόλος του αστικού πρασίνου ως ρυθμιστή του κλίματος των πόλεων είναι αδιαμφισβήτητος. Η ορθολογική διαχείριση των πράσινων υποδομών, αλλά και η ένταξη του πρασίνου στις πολιτικές ανάπτυξης μιας περιοχής και κυρίως ενός Δήμου, πρέπει να αποτελεί στις μέρες μας προτεραιότητα. Αυτό άλλωστε είναι και το αντικείμενο του έργου Life Green, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ενσωμάτωση της ορθής διαχείρισης του αστικού πρασίνου στις πολιτικές κλιματικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών πόλεων, και το οποίο υλοποιείται στο Ινστιτούτο μας σε συνεργασία με Δήμους και φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους της χώρας μας. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του αστικού πρασίνου δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε Δήμου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η επιλογή κριτηρίων για την εγκατάσταση νέων ή τη διαχείριση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου είναι επίσης μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Για παράδειγμα, σε μια πόλη που επικρατούν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες και υπάρχει έλλειψη νερού, η ζωή των κατοίκων τους καλοκαιρινούς μήνες αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη. Η αύξηση των χώρων πρασίνου σε αυτό το Δήμο είναι τελείως απαραίτητη. Η επιλογή όμως των φυτικών ειδών θα πρέπει να γίνει με προσοχή, ώστε αφενός να περιορίζει την κατανάλωση του νερού, άρα θα πρέπει να επιλεχθούν είδη με λιγότερες απαιτήσεις σε νερό, και αφετέρου να ευνοεί την εξάτμιση, ώστε το κλίμα της πόλης να γίνει πιο ευνοϊκό για τους πολίτες. Ενώ αυτά τα κριτήρια φαίνεται να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους, εντούτοις η σωστή τους ισορροπία είναι αυτή που θα βοηθήσει τη βελτίωση του κλίματος της πόλης και την ευζοία των κατοίκων της. Η ισορροπία αυτή μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας τόσο τα ντόπια φυτικά είδη που είναι προσαρμοσμένα στην περιοχή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη βιοποικιλότητα της πόλης, όσο και τη νέα τεχνολογία, όπως τα σύγχρονα αυτόματα συστήματα άρδευσης με μηχανισμούς ελέγχου, ή την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για την επιλογή κατάλληλων εδαφικών υποστρωμάτων, αλλά και άλλα πολλά εργαλεία. Για την αξιοποίηση του πρασίνου ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση του κλίματος των πόλεων, θα πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτή η σπουδαιότητά του, τόσο από τους πολίτες όσο και από τους πολιτικούς. Και αυτό συχνά ούτε αυτονόητο είναι, ούτε εύκολο. Έτσι δημιουργείται μια μεγάλη ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του κενού, αλλά και των φορέων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό, τότε θα μπορέσει να λυθεί και το ζωτικό ζήτημα της χρηματοδότησης των έργων πρασίνου, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν όχι ως έργα απολύτου ανάγκης, αλλά μάλλον ως έργα πολυτελείας. Πρόσθετα, επειδή το αστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, στις περισσότερες περιπτώσεις για τη σωστή διαχείριση του αστικού πρασίνου απαιτείται η συνεργασία με πλήθος φορέων, όπως υπηρεσίες πρασίνου, τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, επιστημονικοί φορείς όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, επαγγελματικές οργανώσεις στον χώρο του πρασίνου όπως το ΓΕΟΤΕ, η ΠΕΓΕΠ και άλλα, περιφερειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά και οργανώσεις πολιτών. Αν και αυτή η συνεργασία φαίνεται και ίσως είναι πολύ δύσκολη, εντούτοις είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του βασικού στόχου, ο οποίος γενικά μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια φαινομενικά απλή εξίσωση. Περισσότερο και καλύτερο πράσινο στις πόλεις σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες της. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τη σημασία του πρασίνου για την εξυγίαση του αστικού χώρου και τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών. Τα αστικά άλση ιδιαίτερα αποτελούν περισσότερο φυσικές νησίδες με αυξημένη βιοποικιλότητα και παίζουν κυρίαρχο ρυθμιστικό ρόλο εφόσον καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση. Εντός τους ασκούνται διάφορες δραστηριότητες πολιτισμού και αθλητισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν την ηχό της υποχώρησης των φυσικών δασών. Η διατήρησή τους και η ανανέωση είναι επιτακτική λόγω του οριακού τους χαρακτήρα και της φυσικής τους γύρανσης. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε την πόλη ως ένα ενιαίο δομημένο σύνολο, οικολογικά αδιάφορο. Ωστόσο δεν είναι ακριβώς έτσι, ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα στην πόλη υπάρχουν παλαιά και νέα κτίρια, δρόμοι, δεντροστοιχίες,
άλση, πλατείες, κήποι, αλάνες και πολλά άλλα μικρά ενδιαιτήματα που συνθέτουν ένα μοσαϊκό από τέτοιους μικρούς χώρους που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και φιλοξενούν μια σημαντική βιοποικιλότητα. Επίσης υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι φυσικοί χώροι μέσα στον αστικό ιστό. Τέτοια παραδείγματα είναι τα ρέματα ή οι λόφοι ή ακόμα και οι υγρότοποι που μπορεί να συναντήσει κανείς σε κάποιες πόλεις. Σε αυτές τις περιοχές συναντούμε κάποια ανθρωπόφυλλα είδη, όπως είναι τα σπουργίτια, τα περιστέρια ή όπως είναι και εξωτικά είδη, σαν τους παπαγάλους, τα τρία είδη παπαγάλων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και κάποια είδη λιγότερο προσαρμοσμένα στην ανθρώπινη παρουσία και αυτά είναι ίσως τα πιο ασυνήθιστα και άξια προστασίας. Κάποια σπάνια αγριολούλουδα, κάποια είδη πουλιών ή εντόμων ή άλλων ειδών που απαντώνται κυρίως σε περιοχές φυσικές ή ημιφυσικές, στα όρια του αστικού ιστού ή και εντός αυτού. Γενικά λοιπόν υπάρχει μια πλούσια βιοποικιλότητα για την οποία ξέρουμε λίγα πράγματα ή σε ορισμένες περιπτώσεις πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Ο σεβασμός μας για αυτή τη βιοποικιλότητα είναι περίπου όσος και η γνώση μας. Πολύ λίγος. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε, να αυξήσουμε και τη γνώση και την ευαισθητοποίηση, αλλά και το σεβασμό για αυτή τη βιοποικιλότητα που υπάρχει μέσα στην πόλη. Το πρώτο βιβλίο για τη φύση σε ελληνικές πόλεις κυκλοφόρησε το 2014 με τον τίτλο «Εκφύσεως η πόλη μας, ανακαλύπτοντας τη φύση στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού». Το βιβλίο αυτό αφορούσε στο φυσικό κόσμο, στη βιοποικιλότητα που υπάρχει στο Δήμο αυτό. Η αύξηση της βιοποικιλότητας είναι ένα ζητούμενο στις σύγχρονες κοινωνίες, αφού η ακραία εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη από τον άνθρωπο έχει οδηγήσει πολλά είδη φυτών και ζώων στα όρια της εξαφάνισης. Για το Δήμο της Αθήνας, το ρώσιμο στην αύξηση της βιοποικιλότητας και στη σύγχρονη ιστορία της κυποτεχνίας είναι η ίδρυση, η κατασκευή και του Εθνικού Κήπου από τη Βασίλισσα Αμαλία που ξεκίνησε το 1839. Η πρώτη εισαγωγή φυτών που έγινε από ένα φυτόριο του Μιλάνου αφορούσε περίπου 8.500 φυτά και οι εισαγωγές φυτών αυτών συνεχίσαν μέχρι το 1862 που απομακρύνθηκαν ο Όθωνας και η Αμαλία από την Ελλάδα. Αυτή η αρχική εμπειρία για μας απετέλεσε ένα πολύ καλό υλικό, γιατί τα φυτά αυτά που εισήχθησαν, επειδή δεν εισήχθησαν με κριτήρια οικολογικά όπως είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά εισήχθησαν με κριτήρια το ντύσιμο του γυμνού τοπίου γύρω από το παλάτι και τη δημιουργία ενός κήπου για αναψυχή και ξεκούραση, όπως γνώριζαν οι τότε βασιλείς από τις πατρίδες τους. Όλη αυτή η εμπειρία μεταφέρθηκε στους προηγούμενους συναδέλφους μας που διαχειριζόντουσαν το Πράσινο της Αθήνας και έτσι στα σύγχρονα χρόνια έχουμε επιλέξει από αυτά τα φυτά περίπου 180 είδη, τα οποία έχουν προσαρμοστεί στην περιοχή εδώ της Αττικής και της Αθήνας και αυτά χρησιμοποιούμε για το φύτεμα των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή περίπου 1.300 χώρους πρασίνου κοινόχρηστους και η έκταση των οποίων είναι περίπου 3.500 στρέμματα. Από αυτούς τους χώρους τα μεγάλα πάρκα και λόφοι όπως είναι ο Φιλόπαπος, ο Λυκαβητός, η Ακαδημία Πλάτωνος ή το Άλσος Ηλυσίων είναι δασικού τύπου και έχουν κυρίως τα κυρία είδη που δεσπόζουν σε αυτά είναι το πεύκο, το κυπαρίσι, η ελιά και διάφορα άλλα αυτοφυή φυτά της πατρίδας μας. Υπάρχουν άλλα 1.000 στρέμματα περίπου πρασίνου, κοινόχρους πρασίνου που είναι κατανημμένα σε πλατείες, νησίδες, τριγωνάκια μέσα στην πόλη, κλίμακες κτλ. Όπου εκεί χρησιμοποιούμε αυτά τα 180 περίπου είδη για να τα πρασινίσουμε και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη βιοποικιλότητα της πόλης σε ένα υψηλό επίπεδο. Ένα επίσης σημαντικό κομμάτι
του πρασίνου της πόλης αποτελούν οι δεντροστοιχίες τους κατά μήκος των δρόμων της πρωτεύουσας. Εκεί έχουμε περίπου 90.000 δέντρα διασπαρμένα σε όλη την πόλη και σε αυτά κυριαρχούν η μουριά, η νερατζιά, η σοφόρα, η ροβίνια, τα πλατάνια, τα σφενδάμια. Και προσπαθούμε και εκεί να κρατήσουμε έτσι μια ποικιλία, γιατί αυτό είναι και μια αντίσταση κατά των φυσικών εχθρών που εμφανίζονται κάθε τόσο στη βιόσφαιρα και προσβάλλουν, μπορούν να προσβάλλουν και τα φυτά. Πρόσφατο παράδειγμα έχουμε την προσβολή των φοινίκων από το κόκκινο σκαθάρι, το οποίο πραγματικά στην Αθήνα σχεδόν τους εξόντωσε, αφού από τους 1.300 έχουν μείνει μόνο 400. Και πρόσφατο, ακόμα πιο πρόσφατο παράδειγμα, έχουμε την προσβολή των δέντρων της Μουριάς από ένα σκαθάρι που λέγεται Ξυλότριχος. Στην προσπάθεια ο Δήμος Αθηναίων να αυξήσει τους χώρους και να αυξήσει και να διατηρήσει και τη βιοποικιλότητα αυτή που υπάρχει, τα τελευταία χρόνια μαζί με τη βοήθεια της ΠΕΙΓΕΠ φύτεψε πιλωτικά 13 πράσινες ταράτσες, δηλαδή δημιούργησε 13 πράσινες ταράτσες σε 13 σχολεία της Αθήνας. Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της πόλης είναι η αυτοφυή βλάστηση που υπάρχει σε όλους τους λόφους, η αυτοφυή ετήσια βλάστηση, η πρασινάδα αυτή που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στα πάρκα και στους λόφους της πόλης, η οποία εκτείνεται σε μια έκταση 2.400 στρεμμάτων και αυτή δίνει το οξυγόνο αλλά και ανθοφορία στην πόλη, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση των συνθήκων της πόλης. Νομίζω ότι ένα καλό βήμα που έχει κάνει ο Δήμος είναι ότι εδώ και 30 χρόνια έχει σταματήσει τη χημική καταπολέμηση των φυτών αυτών, που εμείς τα ονομάζουμε ζυζάνια, που καθόλου ζυζάνια δεν είναι, τουλάχιστον στην πόλη. Και έτσι τα φυτά αυτά αφήνονται να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο, να δώσουν το οξυγόνο και την ανθοφορία, όπως είπαμε, στην πόλη και να παράξουν και τους σπόρους με τους οποίους θα ξαναφυτρώσουν την επόμενη χρονιά. Αυτή περίπου είναι η δραστηριότητά μας συνοπτικά στην πόλη και υπάρχει πάντα έτσι, το μυαλό μας πάντα είναι στο να διατηρήσουμε και να εμπλουτίσουμε τα είδη που μπορούμε να φυτέψουμε στο χώρο αυτό. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα χώρες της Ευρώπης. Η χλωρίδα της περιλαμβάνει πάνω από 5.800 είδη, 2.000 υποείδη και 6.000 τάξα αγκιόσπερμων φυτών, εκ των οποίων τα 1.510 τάξα αποτελούν την ενδημική χλωρίδα της. Το αστικό πράσινο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα στο περιβάλλον της πόλης. Πολλές αστικές περιοχές με πάρκα, δεντροστοιχίες και κήπους, καθώς και η ύπαρξη ρεμάτων, ποταμών, δημιουργούν ένα μικρό τοπικό οικοσύστημα, το οποίο προσφέρει στέγη και τροφή στα πτηνά, τις νυχτερίδες, τους μύκητες, καθώς και σε πολλά φυτικά είδη μιας περιοχής. Επίσης, τα δέντρα προσφέρουν το κατάλληλο μικροκλίμα για την ανάπτυξη φυτών, τα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στις πόλεις. Το αστικό πράσινο αποτελεί μια ένδειξη παρουσίας της φύσης στον αστικό χώρο, δίνοντας παράλληλα ανάσα χαλάρωσης και ευκαιρίες συνέβρεσης στους κατοίκους των πόλεων. Σπουδαία στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος αποτελούν συνήθως ποώδη είδη, τα οποία εμφανίζονται εποχικά, όπως παπαρούνες, χαμομήλια, μαργαρίτες και πλήθος άλλων ταπεινότερων για τον κόσμο ειδών. Από τα μονιμότερα δενδρώδη είδη της ελληνικής χλωρίδας, που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις ελιές, τις χαρουπιές, τις κουτσουπιές, τις δάφνες, τους ράμνους, τις μουριές, τα πεύκα και τα κυπαρίσια. Από τα θαμνώδη είδη, χαρακτηριστικά είναι οι πικροδάφνες, οι λιγαριές, οι κουμαριές και σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να απουσιάζουν οι δενδρώδεις μυδικές, οι μυρτιές και άλλα αναρριχόμενα είδη όπως ο κυσσός και το αγιόκλημα. Πρωταρχικό μέλημα των διαχειριστών του αστικού πρασίνου είναι η χρήση των φυτών στις πόλεις για τον εξοραϊσμό τους και τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των κατοίκων τους. Το πλήθος και η ποικιλία των ειδών της ελληνικής χλωρίδας προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες, όπως χρωματικούς συνδυασμούς, εποχική αναλλαγή και διαφορετικές δομές φύτευσης. Τελευταία, ανοίγεται μια σοβαρή διαβούλευση και προβληματισμός σχετικά με την αθρώα εισαγωγή ξενόφερτων ειδών.
Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι τα αλόχθονα είδη μπορούν να εξελιχθούν σε επικίνδυνους χωροτακτικούς εισβολής και παράλληλα με την εισαγωγή τους να συνοδεύονται και από άλλους επικίνδυνους παθογόνους οργανισμούς. Στόχος μας είναι να εναρμονιστεί το αστικό με το φυσικό τοπίο και να δημιουργηθεί ένας ελληνικός βοτανικός κήπος σε μικρογραφία της περιαστικής φύσης, που θα ευνοεί παράλληλα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι το πράσινο βελτιώνει σημαντικά την αισθητική αξία του αστικού τοπίου, απαλύνοντας τις σκληρές αρχιτεκτονικές γραμμές των οικοδομών, τονίζοντας και συμπληρώνοντας τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, καθιστώντας συνεπώς το αστικό περιβάλλον ποιοτικά βιώσιμο. Η εισαγωγή και χρήση επιπλέον της ελληνικής χλωρίδας στον αστικό ιστό βελτιώνει τις οικοσυστημικές περισσίες του πρασίνου και αποτελεί τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά μας, φέρνοντας στο προσκήνιο γνώριμες εικόνες της ελληνικής υπαίθρου. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων υλοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης του αστικού πρασίνου, προκειμένου να έχουμε καλύτερη προσαρμογή των πόλεων στις επαπειλούμενες κλιματικές μεταβολές. Το εν λόγω έργο υλοποιείται κύρια σε δύο δήμους, ένα στην Αττική και ένα στην περιφέρεια της Κρήτης, με απότερο στόχο τα αποτελέσματα του εν λόγω έργου να μεταφερθούν τουλάχιστον σε άλλους 10 δήμους. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων μέσω της βελτίωσης και της αύξησης του πρασίνου των πόλεων στους οποίους κατοικούν, την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με το πράσινο, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε γενικό, είτε κεντρικής κυβέρνησης, ευαισθητοποίηση των πολιτών, γιατί θέλουμε ενεργούς πολίτες, οι οποίοι να ενδιαφέρονται για την προστασία του πρασίνου της πόλης τους, και τέλος και το σημαντικότερο, να ενσωματώσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου σε σχέση με τις κλιματικές μεταβολές. Η κρίση του κορονοϊού κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι μας και πόσο σημαντικό είναι να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και της φύσης. Η υγεία της φύσης είναι καθοριστική σημασίας για την ανθρώπινη υγεία. Συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση των επιδημιών. Τον περασμένο Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι κύριες αιτίες της ραγδαίας απώλειας βιοποικιλότητας. Απαντώντας στο κάλεσμα του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική του Μάιο του 2020. Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα θέσει την Ευρώπη σε τροχιά οικολογικής ανάκαμψης μέχρι το 2030. Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική και καθοριστική σημασία για τη ζωή μας. Μέσα από την φύση βρίσκουμε φάρμακα, τρόφιμα, υλικά, πρώτες ύλες, αλλά και υγεία, αναψυχή και ευημερία. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ζήτημα κλιματικής κρίσης, οικονομικής δραστηριότητας, είναι ζήτημα πολιτικής ασφάλειας και προστασίας, είναι ζήτημα ασφάλειας τροφίμων, υγείας, ισότητας και εν τέλει η δημοκρατία για εκείνους που πλήττονται περισσότερο. Σήμερα εξαντλούμε τα φυσικά αποθέματα με μεγαλύτερους ρυθμούς από ποτέ και κυρίως με ρυθμούς που δεν μπορεί να αντέξει ο πλανήτης. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αγρίων ειδών μειώθηκε κατά 60% τα τελευταία 40 χρόνια. Και 1 εκατομμύριο είδη από τα 8 εκατομμύρια που υπάρχουν στον πλανήτη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν άμεσα. Οι κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας είναι η μετατροπή φυσικών οικότοπων σε γεωργικές εκτάσεις, η επέκταση των αστικών περιοχών, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και διάφοροι τρόποι εντατικής καλλιέργειας και γεωργίας. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής λοιπόν, Ένωσης για την βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 είναι ένα ολοκληρωμένο και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία της φύσης και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της εξασφάλισης των ειδών. Θα καθορίσει ως προστατευόμενες περιοχές τουλάχιστον 30% και το 30% των θαλασσών της Ευρώπης. Θα αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντας τις εκτάσεις βιολογικής γεωργίας κατά 25%, αυξάνοντας τα χαρακτηριστικά τοπίου, τα λεγόμενα γεωργικές εκτάσεις κατά 10%, αντιστρέφοντας τη μείωση των επικονιαστών, μειώνοντας τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των αντιβιωτικών σε ζωοτροφές κυρίως κατά 50%, μειώνοντας τη χρήση των λιπασμάτων αντίστοιχα επίσης κατά 50%,
αποκαθιστώντας 25.000 χιλιόμετρα ποταμών σε κατάσταση ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, φυτεύοντας 3 δισεκατομμύρια δέντρα και καθοδηγώντας τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη σχεδίων οικολογικού προσανατολισμού των πόλεων και ολόκληρης της χώρας. Θα αποδεσμεύσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για προστασία της βιοποικιλότητας μέσω διαφόρων πηγών. Το φυσικό κεφάλαιο για πρώτη φορά συνεκτιμάται σε επιχειρηματικές πρακτικές και σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να αναλάβει και να παίξει το ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας, όπως το κάνει και στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Η απώλεια λοιπόν της βιοποικιλότητας και της κλιματικής κρίσης είναι αλλοεξαρτώμενες έννοιες. Η αποκατάσταση των δασών, των εδαφών και των υγροβιοτόπων, η δημιουργία χώρων πρασίνου στις πόλεις είναι σημαντικές για τη βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όλη αυτή η προσπάθεια για τη βιοποικιλότητα θα προσφέρει πολλές καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης και στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Ο σχεδιασμός του αστικού τοπίου πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Σημαντικό μέτρο κατά τη διαχείριση του τοπίου είναι η διατήρηση και προστασία περιοχών που παρουσιάζουν πλούσια βιοποικιλότητα, όπως φυσικά οικοσυστήματα στα όρια των πόλεων, αλλά και διάφοροι τύποι οικοτόπων εντός του αστικού ιστού, όπως πάρκα, ρέματα, καλλιεργήσιμη γη και άλλα. Όμως, αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για την αύξηση και βελτίωση της αστικής βιοποικιλότητας. Απομονωμένοι και διάσπαρτοι χώροι πρασίνου δεν ευνοούν τη μετακίνηση και διασπορά των φυτικών και ζωικών ειδών και αυτό οδηγεί σε απώλεια της γενετικής ποικιλομορφίας. Είναι απαραίτητη η σύνδεση των περιοχών αυτών μεταξύ τους μέσω φυτεμένων γραμμικών διαδρομών, ώστε να εξασφαλιστεί η χωρική συνέχεια και η εξάπλωση των ειδών. Είναι σημαντικό επίσης η δημιουργία νέων χωρών πρασίνου. Πρόσφατα, μάλιστα, η ΠΕΓΕΠ παρουσίασε μια πρόταση για την πράσινη ανάπλαση της Αθήνας, βασισμένη στη δημιουργία γραμμικού δικτύου πράσινων διαδρομών και νέων χωρών πρασίνου. Οι μεθοδολογίες φύτευσης πρέπει να βασίζονται στην τοπική οικολογία και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ο συνδυασμός διαφορετικών οικοτόπων, για παράδειγμα, η συνύπαρξη δασικών δέντρων, θάμνων και λιβαδιών, ενισχύει τις προϋποθέσεις για ένα ισορροπημένο οικοσύστημα μέσα στην πόλη. Η χρήση μεγάλου αριθμού φυτικών ειδών, όπως και η παρατεταμένη περίοδος ανθοφορίας που καλύπτει όλες τις εποχές του χρόνου, θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ένα λιβάδι με πολλά είδη αγριολούλουδων θα προσελκύσει και μια ποικιλία εντόμων. Η χρήση ενδημικών φυτών προτιμάται γιατί είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και αποτελούν φυσικά ενδιατήματα πολλών άλλων ενδημικών ζώων. Ταυτόχρονα είναι εκεί για τους κατοίκους των πόλεων. Η ένταξη ξενικών φυτικών ειδών είναι εφικτή. Το αστικό περιβάλλον γενικά έχει την ικανότητα να αφομοιώνει νέα είδη, τα οποία με τη σειρά τους θα εμπλουτίσουν την ποικιλομορφία της περιοχής. Επιβάλλεται όμως η αποφυγή χωροκατακτητικών ειδών και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό τους. Τα είδη αυτά αναπτύσσονται εις βάρος των ενδημικών φυτών και αποτελούν απειλή για τα οικοσυστήματα. Η φύτευση μεγάλων σε μέγεθος φυτών, που θα μπουν γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία, είναι επιθυμητή, καθώς και η καλλιέργεια καρποφόρων δέντρων, σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι προκαλούν αστική ρύπανση. Γενικότερα, οι δενδροστοιχείες των πόλεων εξυπηρετούν ανάγκες της αστικής ορνηθοπανίδας, όπως παροχή τροφής, μετακίνηση, ανάπαυση ή δημιουργία φωλιάς. Η δημιουργία καταφυγίων ζωής επιτυγχάνεται εύκολα με την ένταξη στο τοπίο οργανικών και ανόργανων υλικών. Ξύλα, φλοιός πεύκου, βράχια, νεκρή κορμή δέντρων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διαβίωση πληθώρας μικροοργανισμών, χλωρίδας και πανίδας. Η ένταξη του υδάτινου στοιχείου είναι πολύ σημαντική. Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση όλων των μορφών ζωής. Τέλος, μεγάλη σημασία έχει η περιβαλλοντική εκπαίδευση του κόσμου. Οι περισσότερες εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης της βιοποικιλότητας απαιτούν τη συμμετοχή εθελοντών και κατοίκων της πόλης. Προγράμματα όπως η αστική γεωργία σε δημόσιους χώρους συμβάλλουν στην επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι όταν ο αστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει μια ποικιλία οικοτόπων, τότε θα προσφέρει ευχάριστες αντιθέσεις στους κατοίκους των πόλεων και ευκαιρίες για αύξηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός ειδών χλωρίδας και πανίδας υπάρχει σε αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στους χώρους πρασίνου. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου εξορισμού συμβάλλει στην ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Στις σύγχρονες κατασκευές χώρων πρασίνου,
Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα και την απώλεια της βιοποικιλότητας, υιοθετώντας οικολογικές και βιώσιμες πρακτικές. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές πρακτικές που οφείλουμε να ακολουθήσουμε? Πρώτον, προστατεύουμε τους οικότοπους της άγριας ζωής. Διατηρούμε και προστατεύουμε την υπάρχουσα βλάστηση, ενώ παράλληλα εγκαθιστούμε φυτά τα οποία προσελκύουν και προσφέρουν τροφή μέσω των άνθεων ή των καρπών τους στην αστική πανίδα, όπως η δάφνη, ο πυράκανθος, το μύρτιλο και άλλα φυτά. Αποφεύγουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την άγρια ζωή και επιβαρύνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Δεύτερον, προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους. Βελτιώνουμε με οργανικά υλικά το υφιστάμενο έδαφος και το επαναχρησιμοποιούμε, ενώ χρησιμοποιούμε ελαφρά μηχανήματα για να προστατεύσουμε τις ρίζες των φυτών και να αποφύγουμε τη συμπίεση του εδάφους. Χρησιμοποιούμε έξυπνα συστήματα άρδευσης, τα οποία συνεργάζονται με αισθητήρες βροχής, υγρασίας και ανέμου και εξοικονομούν σημαντικές ποσότητες νερού. Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα όμβρια ύδατα και τα επαναχρησιμοποιούμε για άρδευση, ενώ τοποθετούμε υδατοπερατά υλικά στις μεγάλες επιφάνειες με στόχο τη διείσδυση του νερού στο έδαφος και τον εμπλωτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία δεν απελευθερώνουν τοξίνες και πτυτικούς ρήπους, δεν ρυπαίνουμε το έδαφος με επικίνδυνα υλικά και δεν καίμε πλαστικά και οργανικά υλικά. Τρίτον, εξοικονομούμε ενέργεια. Χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό νέας τεχνολογίας και συντηρούμε καλά τον υφιστάμενο εξοπλισμό μας, προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη απόδοση και τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Τέταρτον, φυτεύουμε κατάλληλο φυτικό υλικό. Επιλέγουμε φυτά από τοπικές μονάδες παραγωγής, εγκλιματισμένα, υγιή, ανθεκτικά σε ασθένειες και παράσιτα, με μειωμένες ανάγκες σε νερό, θρεπτικά στοιχεία και εργασίες συντήρησης. Πέμπτον, χρησιμοποιούμε βιώσιμες μεθόδους και υλικά. Επαναχρησιμοποιούμε υλικά όπως πέτρες, ξύλα και μέταλλα για την κατασκευή νέων παρτεριών ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων και επιλέγουμε βιοαποκοδομήσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά για τις διαμορφώσεις μας. Τέλος, συλλέγουμε και κομποστοποιούμε τα φυτικά υπολείμματα ενώ ανακυκλώνουμε τα απόβλητα από τις εργασίες κατασκευής. Επιτυχάνοντας τους παραπάνω στόχους, μπορούμε να δημιουργήσουμε στις πόλεις μας φιλόξενες και οικολογικές πράσινες περιοχές για να αποδεχτούμε την αστική χλωρίδα και πανίδα, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και γιατί όχι για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια είναι η Γεωτεχνική Επαγγελματίες Πρασίνου, μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, δηλαδή της ΠΕΓΕΠ. Στα πλαίσια της διαχείρισης του αστικού πρασίνου, καλούμαστε να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες του εκάστοτε χώρου. Δηλαδή, να λαμβάνουμε υπόψη τη δομή, τη σύσταση του εδάφους, το ανάγλυφο, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις ανάγκες του φυτικού υλικού, ένα σύνολο παραγόντων που συντελούν σε ένα σύνθετο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να μεριμνούμε ώστε οι ενέργειες που κάνουμε να έχουν όσο το δυνατόν το μικρότερο αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε? Προτιμώντας τακτικές και ήπιες παρεμβάσεις. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε αυτό. Με το κλάδεμα, τι καταφέρνουμε? Να ανανεώσουμε την κόμμη του δέντρου, να βελτιώσουμε τον αερισμό και τον φωτισμό, ώστε να φωτοσυνθέτει και να αναπτύσσεται καλύτερα. Πρέπει να γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένο τρόπο ανάλογα με τον τύπο του κλαδέματος που έχουμε επιλέξει, μόρφωσης, ανανέωσης και καρποφορίας. Πολλοί για διάφορους λόγους αναβάλουν το κλάδεμα. Ή όταν το κάνουν, οι θελημένα προβαίνουν σε αυστηρό κλάδεμα. Ή πολύ συχνά βλέπουμε καρατομήσεις δέντρων, μια πρακτική εντελώς εσφαλμένη, γιατί πέρα από τη ζημιά που γίνεται στο ίδιο το δέντρο, έχουμε πολλές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Στη φύση, πώς γίνεται η διαδικασία της ανανέωσης? Ένα δέντρο πρώτα θα κυτρινίσει τα φύλλα, θα τα αφήσει να πέσουν από κάτω, να σκεπάσει τη ρίζα του, θα αρχίσει να σταδιακά να ξεραίνει το κλαδί και θα το διώξει για να πετάξει ένα φρέσκο καινούριο. Με αυτή την αργή διαδικασία, τι πετυχαίνεται? Τα έντομα και τα πουλιά που φιλοξενούνται στο δέντρο να έχουν το χρόνο να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλο κλαδί ή δέντρο. Με τα αυστηρά κλαδέματα και τις καρατομήσεις, παίρναν τις διαταραχές στη μικροπανίδα. Το ίδιο βία διαταράσσεται και η μικροχλωρίδα, τα φυτά που αναπτύσσονται στη βάση του δέντρου. Καθώς μεταβάλλονται απότομα οι συνθήκες αερισμού, φωτισμού, διατήρησης της υγρασίας. Αποτέλεσμα είναι να στρεσάρονται τα φυτά, να διψούν, να παρουσιάζουν εγκάβματα και να δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση παρασίτων και ζυζανίων που τα καταφέρνουν καλύτερα σε αντίξωες συνθήκες. Η αντιμετώπιση των βλαβερών μικροοργανισμών και η διαχείριση της αυτοφυγής βλάστησης είναι δύο πολύ βασικά θέματα στην διαχείριση του αστικού πρασίνου. Σχετικά με τα ζυζάνια. Είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε κάθε φυτό που φυτρώνει μόνο του ζυζάνιο.
Είναι γεγονός ότι τις περισσότερες φορές είναι ανεπιθύμητα γιατί φυτρώνουν εκεί που δεν τα σπέρνουμε. Με αποτέλεσμα να αρπάζουν τα θρεπτικά στοιχεία εις βάρος των φυτών μας. Βέβαια δεν πάβουν να προσφέρουν τα ωφέλη των άλλων φυτών. Οι λόγοι να τα περιορίσουμε είναι πάρα πολλοί. Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, ο φόβος για εμφάνιση ανεπιθύμητων ζώων, τροκτικών, φυδιών. Όμως δεν χρειάζεται να τα καταστρέφουμε εντελώς. Αρκεί να τα περιορίσουμε. Πώς μπορούμε να περιορίσουμε την εξαπλωσή τους? Με τη χρήση, ας πούμε, μιας χλωκοπτικής μηχανής, κόβοντας το χόρτο σε ένα εύλογο ύψος, πριν σποριάσουν τα ζυζάνια, περιορίζουν πάρα από την εξαπλωσή τους. Εκτός αυτού, βελτιώνεται η ικανότητα διήθησης και συγκράτησης του νερού από το έδαφος, ενώ αυτό προστατεύεται από τη διάβρωση που μπορεί να προκύψει από τον άνεμο και τη βροχή. Έτσι, οι σπόροι που ταξιδεύουν με τον αέρα, με τη βροχή, τα πουλιά, θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να βλαστήσουν και συνέχεια να στεγάσουν και να ταΐσουν ζώα και πουλιά, γεγονός που συντελεί στην αύξηση της αστικής βιοποικιλότητας. Πολύ χρήσιμο είναι όταν μπορούμε να δημιουργούμε νησίδες άγριας βλάστης, δηλαδή σημεία που δεν παρεμβαίνουμε καθόλου, όπου η φύση μπορεί να κάνει μόνη της τη δουλειά της και να φιλοξενήσει ωφέλιμα έντομα που θα εξισορροπήσουν τη δράση των βλαβερών. Για την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων και γενικά μικροοργανισμών, μυκήτων κτλ., θα πρέπει να διαλέγουμε μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ποτέ με τη χρήση φυτοφαρμάκων που ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Βέβαια, παρότι τα σκευάσματα αναφέρουν ότι επιτρέπεται η χρήση τους μόνο από επαγγελματίες χρήστες, δυστυχώς πολλοί το παραβαίνουν. Και επειδή εύκολα μπορεί να πει κάποιος ότι δεν γίνεται καμιά φοβερή ζημιά αν ψεκάσει κάποιος προσεκτικά στο μπαλκόνι του, πρέπει να πούμε τα εξής. Καταρχήν, τα βλαβερά έντομα είναι ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 5% σε σχέση με το ωφέλιμα. Με τα εντομοκτώνα σκοτώνουμε και το ωφέλιμα και διαταράσσουμε την ισορροπία του συστήματος. Εκτός αυτού, προκύπτει ένα θέμα με την απόρριψη των λιγμένων φυτοφαρμάκων. Θα γίνει με τον τρόπο που ενδείκνυται. Η Ελλάδα έχει δανεικές συνθήκες για την ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας ποιοτικών φυτών. Οι μονάδες παραγωγής είναι εξειδικευμένες στην καλλιέργεια φυτών όπως θάμνη, δέντρα, καρποφόρα, πόδι, υδρόβια, μεσογειακά φυτά, κακτοειδή και παχύφυτα, φυτά εσωτερικού χώρου και πολλά άλλα. Το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της ελληνικής αγοράς καλύπτεται από τις ελληνικές μονάδες παραγωγής, ενώ παράλληλα πολλά από αυτά εξάγονται σε άλλες χώρες. Η συνεχής έρευνα για νέα είδη και ποικιλίες και η καταλληλότητά τους για τις συνθήκες μας αυξάνει συνεχώς την γκάμα των φυτών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υποτεχνία. Τα φυτά παράγονται σε κατάλληλες για την ανάπτυξή τους συνθήκες και παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής από επιστημονικό προσωπικό για τη σωστή ανάπτυξη και φυτοϋγεία τους. Στις διαδικασίες παραγωγής προσπαθούμε να έχουμε το χαμηλότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα. Έμπειρο προσωπικό μπορεί να κατευθύνει στη σωστή επιλογή των φυτών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες του χώρου που θα φυτευτούν. Σε κάποιες μονάδες παραγωγής, ειδικοί χώροι πειραματισμού και παρουσίασης των φυτών βοηθούν στην ανάπτυξη της υποτεχνίας, παρέχοντας γνώσεις, νέες εφαρμογές και τεχνολογίες και προτάσεις νέων ειδών ανθεκτικότερων και πιο αποδοτικών. Οι αρχιτέκτονες τοπίου και μελετητές είναι πάντα ενήμεροι για την πληθώρα της ποικιλίας των φυτών που είναι κατάλληλα και διαθέσιμα για τους κήπους που σχεδιάζουν. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα και να δημιουργήσουν οικολογικούς κήπους με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Η χρήση μεγάλης ποικιλίας φυτών στις φυτεύσεις, καθώς και η σωστή επιλογή τους, είναι ιδιαίτερα σημαντική και μας δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Προστίδει διαθεκτικότητα στις ασθένειες, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, ενώ παράλληλα στηρίζουν την αστική πανίδα, προσφέροντας τροφή και καταφύγιο. Όλα αυτά σημαίνουν όφελος για την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα από διαδικασίες έρευνας, γνώσεων, μελετών και των εφαρμογών τους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΓΕΠ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη και τους φίλους της Ένωσής μας για τη συμμετοχή τους σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια της Πράσινης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας σε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση βιοποικιλότητας. Θέλω να τονίσω ότι είστε όλοι αξιέπαινοι, διότι με την εμπειρία σας και με την επιστημονική σας κατάρτιση μέσω των παρουσιάσεών σας προβάλλατε την τεράστια σημασία της βιοποικιλότητας στην πόλη, το ρόλο της στον περιορισμό των επιπτώσεων και της κλιματικής αλλαγής και αναδείξατε μέτρα και προτάσεις για τη διατήρηση αλλά και την αύξηση βιοποικιλότητας στον αστικό ιστό. Η έννοια της βιοποικιλότητας αγκαλιάζει όλη τη ζωή στη γη. Περιλαμβάνει τον τρόπο έκφρασης ή εκτίμησης της ποικιλότητας που υπάρχει στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης ζωής.
αντανακλά τον αριθμό, την ποικιλία και τη μεταβλητότητα των ζωντανών οργανισμών και των συστημάτων που τις συγκροτούν. Πρέπει να βλέπουμε τις πόλεις ως οικοσυστήματα όπου ο ζωικός πληθυσμός έχει μετακινηθεί. Ο σκοπός των γεωτεχνικών και των αρχιτεκτών τοπίου και το γενικότερα όλων αυτών που ασχολούνται με το περιβάλλον θα πρέπει να είναι να ενώσουμε τη φύση και τις πόλεις σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Οι επικονιαστές είναι το ίδιο σπουδαίοι σε ένα φυσικό περιβάλλον όσο και σε ένα αστικό. Γιατί διευκολύνουν τις συνθήκες για τα άλλα είδη, διότι προσφέρουν σταθερότητα στο αστικό οικοσύστημα. Η πραγματική αξία της βιοποικιλότητας, ωστόσο, είναι ανυπολόγιστη, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε εμάς, όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, να επιβιώνουμε και να προσαρμοζόμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η βιοποικιλότητα δεν είναι παρά ένας μηχανισμός που έχει εφεύρει η φύση για να καταφέρει να επιβιώνει μέσα στον χρόνο. Και εμείς πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που συμβαίνει εκατομμύρια χρόνια τώρα. Δυστυχώς όμως, είμαστε ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη διατήρηση βιοποικιλότητας. Και συνεχώς η αυξανόμενη δίψα που έχουμε για περισσότερους φυσικούς πόρους που μειώνουν το ζωτικό χώρο για τους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη είναι επιζήμιος. Στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα προβάλλει έντονη και επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η ανθρωπότητα απειλείται από μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές με αιχμή του δόρατος την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, που είναι συνέπεια των διαρκώς αυξανόμενων εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα. Η ύπαρξη αυτών των κινδύνων για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον είναι απόρρια της αλόγησης ανάλωσης πρώτων υλών και στην αναζήτηση ενέργειας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ ξεχωριστό τόπο με πολύ μεγάλο πλούτο βιοτόπων και οικοσυστημάτων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέρει λοιπόν πολύ μεγάλο βάρος διατήρησης της βιοποικιλότητας, της αειφορικής χρήσης της και της διασφάλισης των γενετικών πόρων για τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η σχέση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης λειτουργούν συνεργατικά και αλληλοσυμπληρώνονται. Η βιοποικιλότητα αποτελεί το κλειδί της διαχείρισης για την κλιματική αλλαγή και της διασφάλισης ενός υγιούς περιβάλλοντος. Ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του τουρισμού μας και της πρωτογενούς παραγωγικής ικανότητας της χώρας μας. Η επιστημονική κοινότητα καλείται να μελετήσει και να προτείνει καινοτόμες τεχνολογικά και επιστημονικά λύσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας υπό τον όρο να είναι συμβατές με τη διασφάλιση των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σαν ΠΕΓΕΠ, σαν Πανελλήνια Ένωση Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, παλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν εδώ, σε αυτό το φόρουμ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2020, είναι απόλυτα σωστές. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τηρώντας τις αρχές αυτές και παράλληλα να συμβάλλουμε καταθέτοντας τις προτάσεις μας στους αρμόδιους φορείς. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε πολλές φορές ότι η Ένωσή μας δεν διστάζει να εκπαιδεύσει τα μέλη της προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνει προτάσεις, να προωθήσει σύγχρονες τεχνολογίες και να συμπράξει με άλλους φορείς έτσι ώστε να προάγει την επιστημονική γνώση στο αντικείμενο.